Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι ένα τζοκούκ, σας το έταξα χθες και το γυρίζω σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε κοτόπουλο γιουβέτσι, κοτόπουλο με κρυθάρι στο φούρνο τέλος πάντων, εγώ έτσι το λέω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αν ακούτε φασάρια από μέσα είναι γιατί είναι εδώ τα νηψάκια μου και παίζουν με τον Άκη, οπότε γίνεται της μουρλής. Καταλαβαίνετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει, έχω ψιλοκόψει, χοντροκόψει βασικά το κρεμμύδι και το έχω βάλει εδώ να το τσιγαρίσω πολύ πολύ λίγο και στη συνέχεια θα προσθέσω το κοτόπουλο για να τσιγαριστεί και αυτό. Έχω πλυμμένο εδώ το κοτόπουλο, οπότε είμαι έτοιμη. Λοιπόν, έβαλα και το κοτόπουλο και έχω ξεκινήσει να το τσιγαρίζω λιγάκι. Βέβαια συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να το έχω βάλει σε μεγαλύτερη κατσαρόλα. Αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω τώρα εδώ και άλλη φορά ξέρω. Λοιπόν, έχω βάλει και βράζω το κοτόπουλο να πάρει μια βράση και στη συνέχεια να βάλω και τη σάλτσα και τα μπαχαρικά μου, οπότε θα σας δείξω τι και τι θα βάλω μέσα. Θα ξεκινήσω να βάζω τα μπαχαρικά μου, θα βάλω 3-4 μπαχάρια, ένα φιλοδάφνη. Αλάτι. Ναι, βάζω αρκετό αλάτι, παιδιά μου. Σκόρδο. Και πιπέρι. Και τώρα βάζω το ντοματάκι. Αν ακούτε ένα ψήθυρο από πίσω να επαναλαμβάνει αυτά που λέω, είναι η Κλεοπάτρα. Και θα ανακατέψω λίγο. Μόλις γκρέμισε ο Αλέξανδρος το πύργο με τα τουβλάκια που είχε φτιάξει. Το ανακατεύουμε και το αφήνουμε να βράσει. Έβαλα το κοτόπουλο στο ταψί με 2 ποτήρια νερό για να έχει αρκετό ζουμάκι και θα το βάλω στο φούρνο. Έχω ανάψει το φούρνο μου στον αέρα στους 200 βαθμούς. Για να ξεκινήσει να πάρει μια βράση. Μόλις πάρει μια βράση θα ρίξω και το κρυθαράκι μου και θα σας πω τι θα κάνω στη συνέχεια. Είχα βάλει το κρυθαράκι και μόλις άρχισε να πίνει το νερό πρόσθεσα λίγο ακόμη, ένα ποτήρι βασικά πρόσθεσα και ανακάτεψα λίγο. Το κοτόπουλο έχει πάει όπου να είναι από ό,τι βλέπετε, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Οπότε σε λίγο που θα είναι έτοιμο θα το σερβίρω και θα σας δείξω. Και έτσι είναι έτοιμο το φαγάκι μου. Έχω βάλει και τυράκι τριμμένο. Παιδιά, φαίνεται ζουμερό. Βέβαια, όσο περνάει η ώρα θα τραβήξει το ζουμάκι, το κρυθαράκι. Αλλά φαίνεται εξαιρετικό. Δοκίμασα κιόλας, όχι φαίνεται μόνο, για να μην ειλικρινείς. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό τζοκούκ. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Οτιδήποτε σχόλια θέλετε μου αφήνετε από κάτω και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή ήδη, μην ξεχάσετε να κάνετε και να πατήσετε το καμπανάκι. Φιλάκια πολλά!